Νωρίς-νωρίς, ένα πρωί, ο Πέτρος ανοίγει την πόρτα του κήπου και βγαίνει στο μεγάλο πράσινο λιβάδι. Στο πιο ψηλό κλαδί ενός μεγάλου δέντρου κάθεται ένα μικρό πουλάκι, φίλος του Πέτρου. «Ω, τι ωραία μέρα! Ω, τι ωραία μέρα!» Τι τυβίζει χαρούμενα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ξεπροβάλλει «Συνάμενη, κουνάμενη, μια πάπια». Ευχαριστημένη που βρήκε την πόρτα του κήπου ανοιχτή, το σκάει και τρέχει να πλατσουρίσει στη λιμνούλα που βρίσκεται ακριβώς στη μέση του λιβαδιού. Αφήνει το κλαδί του και πετάει κοντά της. «Τι σόι πουλί είσαι εσύ που δεν πετάς?» της λέει. «Τι σόι πουλί είσαι εσύ που δεν κολυμπάς?» του απαντάει η πάπια και μπλουμ βουτάει στη λίμνη. Κι όσο τα συζητούσαν, η πάπια τσαλαβουτούσε στο νερό και το πουλάκι φτερούγιζε τριγύρω στον αέρα. Thank you.
Ξαφνικά ο Πέτρος κάτι βλέπει με την άκρη του ματιού του. Μια γάτα πλησίαζε στα κρυφά μέσα από τα χορτάρια. Σκέφτηκε η γάτα, να μια καλή ευκαιρία να το αρπάξω, και πλησιάζει αθόρυβα με τις βελούδινες πατούσες της. Πρόσεξε! Φωνάζει ο Πέτρος και το πουλάκι πετάει αμέσως επάνω στο δέντρο. Ενώ η πα-πα-πα-πα-πια βάζει τις φωνές για να διώξει τη γάτα από τη μέση της λίμνης. Στριφογυρίζει κάτω από το δέντρο και αναρωτιέται. Αξίζει να σκαρφαλώσω τόσο ψηλά, ώσπου να ανέβω εκεί πάνω, θα έχει πετάξει το πουλί. Εκείνη την ώρα φτάνει και ο παππούς. Ήταν θυμωμένος που ο Πέτρος είχε βγει στο λιβάδι. Καλά. Αν πεταχτεί κανένας λύκος από το δάσος, τι θα κάνεις, ε? Σημασία στα λόγια του παππού. Αγόρια σαν τον Πέτρο, δεν φοβούνται τους λύκους. Γκρίζος λύκος ξεπροβάλλει μέσα από το δάσος. Thank you.
πατά σαν αστραπή σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο. Πια τρομάζει και κρόζοντας φοβισμένα πετάγεται έξω από το νερό και τρέχει. Όσο γρήγορα και να έτρεχε όμως, δεν μπορούσε να γλιτώσει από το λύκο. Φτάνει κοντά της, πιο κοντά της, όλο και πιο κοντά της, την προλαβαίνει και με μια χαψιά γκουλού την καταπίνει ολόκληρη. Γύρω φέρνει το δέντρο και να τους κοιτάζει λέμαρα.